once more. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Σας καλωσορίζουμε στην ετήσια εκδήλωση του συλλόγου μας που διοργανώνουμε κάθε χρόνο σε συνεργασία με τον Ελλάδα TV και ευχαριστούμε τον κύριο Φελούρη για τη στήριξη και για την παρουσία του. Κυρίες και κύριοι, στη δεκαετία του 90 όλες εμείς οι γυναίκες, όλες μαζί ιδρύσαμε τη νέα κίνηση Λακωνίας και όλες μαζί πορευτήκαμε, κάναμε μία πορεία για να είμαστε κοντά στον άνθρωπο, κοντά στην κοινωνία και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος και προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε και στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Δεν ξέρω πόσο προχωρήσαμε, αν πετύχαμε, πόσο πετύχαμε ή όχι. Εκείνο που ξέρω είναι ότι ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε όλες μαζί. Γιατί αυτή η κοινωνική μας δράση δεν είχε πολιτικά κίνητρα και δεν είχε και κομματικά κίνητρα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα που βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κρίση, σήμερα που οι θεσμοί και οι αξίες αμφισβητούνται, τέτοιες κινήσεις όπως αυτή της νέας κίνησης γυναικών Λακωνίας, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητες και αναγκαίες. Γι' αυτό θέλω να σας ζητήσω να δυναμώσουμε όλες μαζί αυτή την προσπάθεια που έχουμε αρχίσει εδώ και χρόνια, αφού όλα τα έσοδα της σημερινής εκδήλωσης θα διατεθούν για τις ανάγκες άπορων οικογενειών και σε αυτή την προσπάθεια συνεργαζόμαστε και με την Πρόνοια αλλά και με την τοπική κοινωνία. Κυρίες και κύριοι, για αυτή την μεγάλη εκδήλωση θέλω να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα εσάς, τα μέλη μας, τους φίλους του Συλλόγου, αλλά και όλους αυτούς που μας στηρίζουν οικονομικά για να μπορέσουμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για τον σκοπό τον οποίο σας προανέφερα. Και θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας. Θέλω να ευχαριστήσω απόψε για την παρουσία του εδώ, τον πρώτο αιρετό Περιφερειάρχη, τον κύριο Τατούλη. Τον ευχαριστούμε θερμά. Και είμαστε βέβαιοι, κύριε Τατούλη, ότι τέτοιες προσπάθειες θα στηριχθούν και από την Περιφέρεια Προπονήσου, που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό πρόσωπο πλέον της πολιτείας. Τον κύριο Δαβάκη, που κάθε χρόνο είναι κοντά μας και μας θυμάμαι με την παρουσία του. Τον ομάδι Λακωνίας, τον κύριο Φούρκα, που εκτός από κύριο κάθε χρόνο μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου, τον κύριο Καλογεράκο, τον δήμαρχο Φάριδος, τον κύριο Κουμουτσίδη, τον Νομαρχιακό Σύμβουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Σταύρο Κανεδάκη, τους συμβούλους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κυρία Μιλωνά, που νομίζω από τις κυρίες, και τον κύριο Σαϊτάκη. Να ευχαριστήσω τον γιατρό, τον Στέλιο, τον Παυλάκο. Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ για την επιτυχία της εκλογής της πρόσφατης, την παιδίατρο, την κυρία Στέλπη.
Ευχαριστήσω έναν Σπαρτιάτη που μας κάνει να είμαστε πολύ περήφανοι, τον Γιώργο τον Γερουλάκο, που διατρέπει στο εξωτερικό. Να ευχαριστήσω τον Τάκη, τον Καρά, να ευχαριστήσω τον κύριο Κατσουμπράκη και άφησα τελευταία να ευχαριστήσω και να της ευχηθούμε χρόνια πολλά και συγχαρητήρια για την επιλογή της την κυρία Αλιμόνη Βαρβάρα, τον κύριο Βελιά και τον σύζυγο, τον γιατρό που είναι κοντά μας απόψε. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη τον Παπαλεξανδράκο και άφησα τελευταία για να ευχαριστήσω την κυρία και τον κύριο Χίο γιατί στηρίζουν κάθε χρόνο αυτή μας την προσπάθεια και για φέτος έχουν κάνει μία προσφορά για να γιορτάσει μία οικογένεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις μέρες των γιορτών. Θα καλέσω όμως μαζί μου τον συνδιοργανωτή, τον κύριο Φελούρη, τον Τόνι, να πει δύο λόγια και παράλληλα να σας πούμε ποια είναι αυτή η προσφορά από τον κύριο Χίο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Νέας Κίνησης Γυναικών που πραγματικά ξεχωρίζει για το φιλανθρωπικό του έργο. Όλα τα μέλη, όλες οι γυναίκες που μετέχουν σε αυτό το σύλλογο έχουν προσφέρει πάρα πολλά, πολλά χρόνια. Εγώ τουλάχιστον συμμετέχω ως χορηγός και συνδιοργανωτής πάνω από 10 χρόνια. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε,